Σε χαμηλά ποσοστά, όπως όλα δείχνουν, κινείται το ποσοστό αντισωμάτων του κορονοϊού στην Κρήτη, που προκύπτει από την επιδημιολογική μελέτη η οποία εκπονείται και μέχρι στιγμής έχει ως δεδομένα περισσότερα από 5.000 δείγματα που διαμορφώνουν την εικόνα του ιού στη Μεγαλόνησο, όπου ο βαθμός του επιπολαισμού, όπως αποδεικνύεται, είναι ελάχιστος και η λεγόμενη ανοσία της Αγέλης σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό δήλωσε στην Κρήτη TV η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Υπερφέρειας, Λένα Μπορμπουδάκη. Έχει ολοκληρωθεί σχεδόν η δειγματοληψία και τα αποτελέσματα για τα τεστ αντισωμάτων. Έχουν γίνει σε όλες τις δομές υγειονομικής περιφέρειας ένας έλεγχος που γίνεται καθολικά στις υγειονομικές δομές στη χώρα από το Υπουργείο Υγείας. Έχουμε πάνω από 5.000 δείγματα. Αναμένονται και τα τελευταία αποτελέσματα. Τα ποσοστά για την υγειονομική μας περιφέρεια είναι χαμηλά στο τεστ αντισωμάτων. Αναμενόμενο, καθότι δεν είχαμε υψηλό επιπολαισμό. Δεν είχαμε αρκετά κρούσματα, ωστόσο θα έχουμε τις επόμενες ημέρες μια σαφή εικόνα πανελλαδικά από το Υπουργείο Υγείας για τον έλεγχο αυτό και τα αντισώματα στη χώρα μας. Τα τελικά αποτελέσματα της μελέτης αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ενώ οι αντίστοιχες ανακοινώσεις που θα αφορούν όλη την Ελλάδα θα φέρουν στην επιφάνεια συνολικά για τη χώρα και το πέρασμα του κορονοϊού πέραν των κρούσματων που έχουν επίσημα καταγραφεί. Είμαστε έτοιμοι. Σήμερα έχουμε 183 κλίνες στα νοσοκομεία μας που μπορούν να νοσηλεύσουν ήπια ή μέτρια σε συμπτωματολογία περιστατικά κορονοϊού. Επίσης έχουμε 10 κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας που μπορούν να υποδεχθούν για νοσηλεία ασθενείς. Αυτές οι 10 κλίνες μπορούν σε μερικές ώρες να γίνουν 20 και σε μία μέρα να φτάσουμε στις 55. Είμαστε έτοιμοι από καιρό, ετοιμαζόμασταν, έχουμε ενισχύσει και με γιατρούς και νοσηλευτές και λοιπόν προσωπικό της υγειονομικής μας δομές. Συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια. Μέχρι αυτή την ώρα τα κρούσματα στη χώρα μας πλησιάζουν τα 4.000, ενώ στην Κρήτη τα 37, τα οποία έχουν επίσημα καταγραφεί και κατατάσσουν το νησί στην προτελευταία θέση του πίνακα με τις περιφέρειες της Ελλάδας ως προς το πλήθος των κρούσματων. Τελευταίο θετικό κρούσμα, το θετικό τεστ ενός 30χρονου Ρουμάνου που κάνει τις διακοπές του στο Ρέθυμνο. Ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο για τα κρούσματα στην περιοχή του Αδελιανού Κάμπου μαζί με τη σύντροφό του. Θετικά κρούσματα ήταν αναμενόμενο να υπάρξουν, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζαμε, το λέγαμε, το ήξερε ο κόσμος. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και αυτό είχε ελεγχθεί και όλο το προηγούμενο διάστημα και υπογραμμίζουμε και σήμερα και για το αύριο, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει προσοχή, να τηρούμε τα μέτρα για να μην φτάσουμε στο σημείο να έχουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πολύ μεγάλο αριθμό κρούσματων που θα χρήζουν και νοσηλείας, κάτι το οποίο θα επιβαρύνει το σύστημα και φυσικά να μην χάσουμε ανθρώπινες ζωές. Η κυρία Μπορμπουδάκη εξήγησε ότι και οι κινητές μονάδες υγείας που ήδη έχουν ξεκινήσει το έργο τους στην Κρήτη, πέραν των ελέγχων σε κλειστές δομές, ενισχύουν το έργο και στις πύλες εισόδου επισκεπτών, ενώ το επόμενο διάστημα και αυτές αναμένεται να αυξηθούν και να φτάσουν στο σύνολό τους στις 28, που ήταν και ο αρχικός σχεδιασμός.